Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Σίψα και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σας χάσαμε, ομολογώ. Μήνες έχετε να εμφανιστείτε. Χαίρομαι, είναι τιμή μας που είστε απόψε μαζί μας. Είστε όμως μέρα νύχτα στο νοσοκομείο, στο Λαϊκό Νοσοκομείο πάνω από τους ασθενείς. Και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα. Βλέπετε κάποια αποκλιμάκωση? Βλέπουμε μια σταθεροποίηση για σίγουρα. Δηλαδή δεν έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε και μια αποκλιμάκωση όσον αφορά τις εισαγωγές που είναι ένας από τους πιο σκληρούς δείκτες. Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό, όχι μόνο στο Λαϊκό αλλά και σε όλη την Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση, πράγμα το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω, να ζητήσω την εκτίμησή σας για την πορεία της πανδημίας συνολικά. Μετά και τα όσα είδαμε το Πάσχα, κάποιους νοστισμούς έξω από εκκλησίες, πολλά κορονοπάρτι. Σήμερα άνοιξε η εστίαση, την άλλη εβδομάδα όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τι θεωρείτε ότι μας περιμένει? Θα υπάρξει αποκλιμάκωση και πότε? Στα κρούσματα, στους διασωληνωμένους? Κανονικά, με βάση τα μοντέλα τα οποία έχουμε δει, πρέπει να υπάρξει μια καλή αποκλιμάκωση, κυρίως όσον αφορά τους διασωληνωμένους και τους νοσηλευόμενους, την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου. Τώρα, ενδεχομένως, το Πάσχα και όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται ενδεχομένως να παρατείνουν για λίγο αυτή την αποθεσμία, να μπούμε και λίγο στον Ιούνιο. Αλλά εκεί γύρω πιστεύω ότι το σύστημα υγείας θα αποσυμπιεστεί όσον αφορά τον αριθμό των διασωληνωμένων και των νοσηλευόμενων. Πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε προς μια καλύτερη κανονικότητα. Βλέπετε δηλαδή να μπαίνουμε και στον Ιούνιο με υψηλό αριθμό κρουσμάτων και διασωληνωμένων με αυτά που είδαμε το Πάσχα? Ατυχώς ναι, γιατί εάν υποθέσουμε ότι ο δείκτης ρο παραμένει στο 0,95 που είναι περίπου σήμερα, θα φτάσουμε στον Ιούνιο με τουλάχιστον 400 διασωληνωμένους. Αλλά όλα αυτά είναι ένα νούμερο το οποίο το διαχειριζόμαστε πολύ πιο εύκολα από το σύστημα υγείας. Τώρα, αν πάει καλά η πορεία του εμβολιασμού, αν δεν έχουμε απρόοπτα, αν υλοποιηθεί το σχέδιο, για παράδειγμα, για 4 εκατομμύρια εμβολιασμούς μόνο μέσα στον Ιούνιο, τι προβλέπετε, κύριε καθηγητά, για το καλοκαίρι? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι πότε θα έχουμε κανονικότητα και το δεύτερο είναι πότε θα χτίσουμε το σύστημα ανοσίας, το τείχος ανοσίας. Το πρώτο ερώτημα για την κανονικότητα εξαρτάται από τον αριθμό των εμβολιασμών, ο οποίος δεν είναι δεδομένος, δεν χρειάζεται να υπάρχει υπερβολικός ενθουσιασμός. Με την έννοια ότι μπαίνει το καλοκαίρι, ζεσταίνει ο καιρός, τα κρούσματα θα πέσουν. Οπότε πολλοί θα πούνε τώρα τελείωσε το πρόβλημα, γιατί να συνεχίσω να πάω να εμβολιάσω. Άρα λοιπόν θέλετε πολύ μεγάλη επαγρύπνηση όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Μια δεύτερη παράμετρος είναι η πίεση στο σύστημα υγείας και μια τρίτη παράμετρος είναι η πιθανή εμφάνιση μεταλλάξεων, οι οποίες ενδεχομένως να παρακάμπτουν την ονοσία. Εάν όλα πάνε καλά, όπως πηγαίνουμε μέχρι τώρα, φαντάζομαι ότι στο τρίτο τρίμηνο του έτους μας, δηλαδή περίπου το φθινόπωρο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, θα έχουμε μια κανονικότητα. Και αν μάλιστα ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολύ χαμηλός και το σύστημα υγείας δεν πιέζεται, τότε ενδεχομένως να βγάλουμε και τις μάσκες. Και βεβαίως, εάν ο αριθμός των εμβολιασμών είναι πολύ μεγάλες, τότε περίπου θα έχουμε μια κάποια κανονικότητα στην κοινωνία. Σταθείτε, φτάσαμε στο τρίτο τρίμηνο, περάσαμε το καλοκαίρι. Εγώ θέλω να επιμείνω στο καλοκαίρι και να ρωτήσω με βάση αυτά που μας είπατε, πόσο πιθανό είναι να έχουμε ένα κανονικό καλοκαίρι, πιο κανονικό από πέρσι, που θυμίζω ότι επιβεβαιώθηκαν οι δικοί σας φόβοι ότι είχε ξεκινήσει κανονικά, αλλά τον Αύγουστο μετρούσαμε πάρα πολλά κρούσματα και θύματα. Ξεκίνησε να κοκκινίζει ο πίνακας τον Αύγουστο. Υπάρχει κίνδυνος να το ζήσουμε και φέτος αυτό? Δυστυχώς ναι, γιατί ο εμβολιασμός της κοινωνίας δεν είναι πολύ μεγάλος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 10% των Ελλήνων οι οποίοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις και ένα 20% που έχουν κάνει τη μία δόση. Επομένως, οι ρυθμοί δεν είναι και πολύ μεγάλοι και επίσης ακόμη χειρότερο ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών που είναι τα πιο ευάλωτα έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Είναι περίπου στο 60%, ενώ θα έπρεπε να φτάσουν όχι μόνο το 70% αλλά το 85% σε αυτές τις ηλικίες, γιατί όταν λέμε ότι θέλουμε ένα συνολικό ποσοστό 70% του πληθυσμού, αν βγάλουμε τα παιδιά έξω που δεν εμβολιάζονται, τότε οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια, οι ενήλικες, και να φτάσουμε προς το άνω του 80-85%. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση δεν το έχουν επιτύχει τα άτομα 65+, και γι' αυτό βλέπουμε ακόμα να νοσηλεύουμε και να διασωληνώνουμε τέτοιους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, η προσπάθεια του εμβολιασμού πρέπει να ενταθεί από όλους μας, από τον κάθε έναν πολίτη. Πρέπει να τρέξουμε όλοι να εμβολιαστούμε με τα απόλυτα ασφαλή και έγκαιρα εμβόλια τα οποία ήδη υπάρχουν. Άρα καταλαβαίνω με τα δεδομένα που περιγράφετε ότι φοβάστε ότι το φετινό καλοκαίρι, γιατί ακούμε πολλούς ότι θα βγάλουμε τις μάσκες, θα είναι ένα ωραίο κανονικό καλοκαίρι, δεν έχετε αυτή την εικόνα? Θέλω να υπενθυμίσω ότι πέρυσι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, είχαμε 0 κρούσματα μερικές μέρες
και τα μέσα Ιουλίου προς το τέλος Ιουλίου ξαφνικά ο δείκτης ΟΡΟ ανέβηκε στο 1,2 και άρχισε απότομη άνοδο των κρουσμάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί και φέτος. Η πανδημία είναι απρόβλεπτη. Η κοινωνία δεν είναι, ο λαός δεν είναι ακόμα εμβολιασμένος, ούτε έχουμε φυσική άνοση. Άρα λοιπόν έχουμε το υλικό για να έχουμε ξανά εξάπλωση της κοινωνίας. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για ένα απόλυτα κανονικό καλοκαίρι. Λοιπόν, όλα τα όπλα τα οποία έχουμε, τα οποία είναι οι αποστάσεις, οι αποφυγής των αυτοσμών, είναι οι μάσκες, είναι τα χέρια και φυσικά τα εμβόλια. Πάνω απ' όλα τα εμβόλια που είναι το ισχυρότερο από εμάς. Κύριε καθηγητά, τουλάχιστον εμβολιασμένοι με τη δεύτερη δόση, με εμβολιασμένους σε κλειστούς χώρους θα μπορούν να βγάλουν τις μάσκες? Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή σε κλειστούς χώρους, ρεστοράν, μπαρ, κλαμπ κλπ. Να μπαίνουν μέσα άνθρωποι εμβολιασμένοι με προσωπικό εμβολιασμό. Αυτό είναι μια πολύ καλή, αν θέλετε, ανταμοιβή για τους ανθρώπους οι οποίοι εμβολιάζονται και ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να προωθήσουμε τον εμβολιασμό. Μπορούσε να το δει αυτό η Επιτροπή για φέτος το καλοκαίρι, όταν τελειώσει ο βασικός κύκλος του εμβολιασμού? Νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική ιδέα να ανταμείβουμε και τους πολίτες και να δείτε κίνητρα για να εμβολιαστούν. Τώρα, φτάσατε στο φθινόπωρο και θέλω εκεί να έρθουμε. Είχατε πει πρώτος ότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί τρίτο εμβόλιο για να αντιμετωπίσει και πιθανές νέες μεταλλάξεις που δεν καλύπτουν τα υφιστάμενα εμβόλια. Εκεί, ποιες είναι οι προβλέψεις σας, οι εκτιμήσεις σας για το φθινόπωρο και το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος όταν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος μετά το καλοκαίρι? Κοιτάξτε, αν θέλετε, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι τι θα γίνει, αλλά αν δούμε τι έγινε με την πανδημία της γρήπης του 1918, της οποίας το πρώτο που ακολουθεί πιστά ο κοροναϊός, ενδεχομένως θα έχουμε και ένα τρίτο ήπιο κρούσμα, το οποίο θα έρθει τώρα το κύμα. Τρίτο ήπιο κύμα. Τρίτο ήπιο κύμα. Και θα είναι πιο ήπιο υπό την αίρεση ότι θα έχουμε κάνει το τείχος ανοσίας, ότι θα έχουμε επιτύχει ένα ποσοστό κάλυψη του εμβολιασμού πάνω από 70-80%, θα λέγω 85%. Αυτή είναι η πρώτη αίρεση. Η δεύτερη αίρεση είναι πρέπει η ανοσία την οποία προσφέρει το εμβόλιο να διαρκεί αρκετά. Αν δεν διαρκεί αρκετά, ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουμε και τρίτη δόση. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Γύρω στο Δεκέμβριο πρέπει να υπολογίζουμε όλοι μας ότι πρέπει να πάρουμε και μια τρίτη δόση, που σημαίνει το κράτος. Λέτε τρίτη δόση όχι μόνο για να πιάσει τις μεταλλάξεις, αλλά και για να παρατείνει τη διάρκεια. Ακριβώς. Η τρίτη παράμετρος είναι αν υπάρχουν τέτοιες μεταλλάξεις, όπως είπατε πολύ σωστά, οι οποίες παρακάμπτουν την ανοσία την οποία προσφέρουν τα εμβόλια. Στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως πρέπει να παραχθεί νέο εμβόλιο. Ευτυχώς με τη νέα τεχνολογία μπορούμε να το κάνουμε. Άρα, επομένως, βλέπετε ότι αυτό το τείχος ανοσίας έχει πάρα πολλούς παραμέτρους, οι οποίες δεν τις ξέρουμε. Είναι άγνωστοι παράμετροι. Και επίσης ξέρουμε ότι το χειμώνα ο ιός επανέρχεται, γιατί είναι ένας αναπνευστικός ιός. Επομένως, πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για εκείνο το τρίτο κύμα, το οποίο μάλλον θα μας έρθει στον επόμενο χειμώνα. Τέταρτο κύμα πια. Ναι. Έστω τέταρτο. Τώρα, το ερώτημα είναι, φτάσαμε στον χειμώνα. Θέλω να ρωτήσω, με βάση την πρόσφατη εκτίμησή σας, ότι θα καταστραφεί ο κορονοϊός τον Αύγουστο του 2022, σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα δηλαδή, στην επέτειο της καταστροφής της Μήνης, στα 100 χρόνια από τη Μεγασιατική καταστροφή. Θα φτάσουμε τόσο μακριά για να λυτρωθούμε από την πανδημία, κυρία καθηγητά, δηλαδή το καλοκαίρι του 2022? Κοιτάξτε, αν ακολουθήσουμε το μοντέλο το οποίο σας προανέφερα, δυστυχώς τότε θα εξαφανιστεί ο ιός, μάλλον θα εξαφανιστεί η πανδημία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές, όπως σας είπα, παράμετρες, οι οποίες δεν γνωρίζουμε για το, όπως λέω, πώς θα λειτουργήσει το εμβόλιο, ποια θα είναι η διάρκεια της ανοσίας. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι το εμβόλιο δεν σταματά τη μετάδοση του ιού εντελώς και σταματά σε ένα μικρό βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά όχι εντελώς. Άρα λοιπόν είναι πολλές παράμετροι οι οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι άγνωστες. Όμως υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να ξέρουμε. Το πρώτο είναι ότι για να τελειώσει η πανδημία πρέπει να τελειώσει όλη την υδρόγειο. Δηλαδή, ακόμη και αν στην Ευρώπη έχουμε ελάχιστα κρούσματα και στην Ινδία βράζει η πανδημία, τότε πιθανότατα η πανδημία θα γυρίσει από την Ινδία στην Ευρώπη με μεταλλάξεις. Άρα λοιπόν πρέπει να σταματήσει όλη την υδρόγειο, να μην έχουμε κρούσματα, για να κηρύξουμε το τέλος της πανδημίας. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο είναι ότι οι πανδημίες δεν κρατάνε για πάντα, τελειώνουν. Και συνήθως τελειώνουν στα 3 χρόνια. Άρα λοιπόν το λογικότερο είναι, με βάση την προϋπάρχουσα εμπειρία και τα υπάρχοντα μοντέλα, το καλοκαίρι ή στο τέλος του 2022 να τελειώσουμε την πανδημία και να επανέλθουμε στην προτέρα μας ζωή. Άρα εσείς βλέπετε το τέλος με σκαμπανεβάσματα που περιγράψατε της πανδημίας, του εφιάλτη, της περιπέτειας που ζούμε ένα χρόνο και τώρα, το καλοκαίρι του 2022, κύριε καθηγητά? Το καλοκαίρι του 2022, πρώτο ο Θεός, θα απαλλαγούμε τον κοροναϊό. Ενδεχομένως θα εξαφανιστεί εντελώς το καλό σενάριο ή θα επανέλθει σε μια μικρή εποχική λίμωξη όπως κατά χρόνο η γρήπη. Εδώ ελπίζω να διαψευστείτε, μέχρι τώρα δεν έχετε διαψευστεί σε τίποτα και να λυτρωθούμε νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2022. Μακάρι. Θα δείξει, περιγράψατε όλο το δρόμο, τα δεδομένα, θέσατε τα ερωτήματα. Θα δείξει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ήταν ο κύριος Νίκος Ύψας μαζί μας, μέλος της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ.